Καλησπέριζουμε τον Γιάννη Καράμπελα να σχολιάσουμε τα όσα συζητήθηκαν. Καλησπέρα κύριε Καράμπελα. Καλησπέρα κύριε Καράμπελα. Υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι. Φυσικά το ίδιο μέτρο σύγκρισης είναι. Από εκεί πέρα οι πολίτες είδαν ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή πλέον. Υπάρχει από τη μία πλευρά ο λαϊκισμός και από την άλλη πλευρά η σοβαρότητα. Η αλήθεια, η συμφωνία αλήθειας που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε αρχηγός αντιπολίτευσης χωρίς να τάξει τίποτα. Ορισμένα μέτρα που εξήγηλε θα τα κάνει, ήταν κοστολογημένα. Είπε από πού θα κόψει για να δώσει ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούσε να δώσει κάτι παραπάνω. Πάντως δεν βγαίνει συνέχεια με ισοδύναμα. Δεν άκουσε, κύριε. Δεν βγαίνει συνέχεια, λέω, με ισοδύναμα. Γενικά στην Ελλάδα σήμερα. Φυσικά και δεν βγαίνει με ισοδύναμα. Αλλά για να ξεκινήσει, επειδή υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει και για να μπορέσει να διαπραγματευτεί χωρίς τσαμπουκάδες, χωρίς εξυπνάδες, χωρίς όλο αυτό το τσίρκο το οποίο έχουμε δει να διαπραγματευόταν μέχρι σήμερα, αλλά με σοβαρότητα, ως εταίρος πραγματικός και ως αντιπρόσωπος ενός έθνους που θέλει να βάλει πραγματικά τις βάσεις για να φύγει από τα μνημόνια, γιατί μετά μνημονιακή εποχή, πρέπει να πας εφαρμόζοντας το πρόγραμμα και μετά να συνεχίσεις να διαπραγματεύεσαι. Υπάρχουν περιθώρια πραγματικά να ασκήσει κάποιος επικοδομητική πολύ με γνώμονα την ανάπτυξη στη τούτη δω τη χώρα έτσι όπως είμαστε σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, αν αποφασίσουμε όλοι οι Έλληνες να αποτάξουμε τον λαϊκισμό και πραγματικά να δούμε ποια είναι τα αίτια που μας έχουν οδηγήσει ως εδώ, σίγουρα μπορούμε να το πετύχουμε. Άλλωστε, είμαστε μια προνομιούχος γεωγραφικά χώρα, μικρή σε πληθυσμό, άρα νομίζω ότι εύκολα, εάν υπάρχει καθοδηγητής, ηγέτης, ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει τους πολίτες, μπορούμε να δούμε θαύματα. Μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Και θαύματα. Θαύματα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θαύματα. Στο τέλος θα χειροκροτήσουμε και θα προσκυνήσουμε τα θαύματα. Έχουμε κουραστεί να. Για να μπορέσει όμως να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θαύματα, θα πρέπει η χώρα αυτή να πάει σε εκλογές. Θα πάει κάποια στιγμή σε εκλογές. Πώς θα πάει η χώρα σε εκλογές όταν κανένας δεν βλέπει εκλογές το επόμενο χρονικό διάστημα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε εκλογές. Όχι γιατί πιστεύει ότι πρέπει να γίνονται συχνά εκλογές, αλλά επειδή πιστεύει και αυτός, αλλά και εμείς όλοι ακράδαντα, ότι κάθε μέρα που παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ στην εξουσία, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από την προσφυγή στις κάλπες. Το κομβικό σημείο ποιο είναι? Εκτιμώ ότι τώρα δεν θα έχουμε εκλογές. Δηλαδή, όπως λένε μερικοί, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ή το Δεκέμβριο, δεν ξέρω όπου. Δεν βλέπω να υπάρχει μια αίσθηση. Ποιο είναι αυτό το ισχυρό συμβάν, πολιτικό συμβάν που θα μας οδηγήσει πιθανότατα σε εκλογές? Άποψή μου είναι ότι θα αρχίσει να κλονίζει πολύ αυτή η κυβέρνηση. Τώρα έχει και τη ρεζέρβα του κυρίου Λεβέντη για τα εργασιακά. Πιστεύω ότι θα είναι από την εφαρμογή του κόφτη. Βλέπουμε τα ελλείμματα να είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που υπολογίζουμε. Άρα θα πάμε δυστυχώς. Ο κόφτης λοιπόν είναι το κομβικό σημείο. Έτσι. Στην περιστολή δαπανών μέσω του περιβόητου κόφτη. Και αυτό γιατί θα χτυπήσει το μαλακό υπογάστριο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και πολλοί δεξιούχοι. Πολλοί ιδέα από αυτού πίστεψαν. Να τονίσουμε εδώ ότι πριν από 15 μέρες υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου του αρμόδιου για θέματα οικονομικά στην Νέα Δημοκρατία, του Χρήστου Σταϊκούρα, που λέει ότι ο κόφτης έχει ξεκινήσει ήδη κρυφά. Ναι, φυσικά και έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει πάει ακόμα στους. Δεν έχει φτάσει όπως πολύ σωστά το περιγράψατε στο μαλακό υπογάστριο. Πολύ σωστά. Φυσικά. Λοιπόν, αυτός είναι ο ορίζοντας που πιστεύω ότι θα αρχίσει να κινείται το σενάριο των προών εκλογών. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποιος θα τις προκαλέσει. Θα τις προκαλέσει η κοινωνία με τις αντιδράσεις της ή θα έχουμε μια άτακτη φυγή του κύριου Τσίπρα? Γιατί... Τώρα με προβληματίζετε με αυτό που λέτε. Τι εννοείται ποιος θα τις προκαλέσει? Θα τις προκαλέσει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία? Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία τη ζητάει. Και η Νέα Δημοκρατία θα κάνει αντιπολίτευση με καθαρές θέσεις. Υπονοείται ότι μπορεί να προετοιμάζει έξοδο ο κύριος Τσίπρας? Εγώ όλο αυτό που γίνεται με τα κανάλια και η αιμονή του στις τέσσερις άδειες και τα απόθεν έσχεστα περίεργα τα οποία βλέπουμε να βγαίνουν τόσο στη δημοσιότητα αλλά δεν τα ανακάλυψαν όταν κατατέθησαν οι υποψηφιότητες για να πάρουν τις άδειες, βλέπω ότι κατασκευάζονται εντέχνως από το Μαξίμου τα άλοθη για την φυγή τους και για τη μεγάλη συντριβή τους. Το παραμύθι είναι γνωστό. Τελευταία πήρε μεγάλα... αποστάσεις και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή είπε ότι αν δεν συντρέχουν αυτοί οι λόγοι που θα έπρεπε, θα εκπέσουν κάποιοι. Θα σας πω κάτι. Ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ο κ. Πρωθυπουργός. Δεν μπορούσε να κάνει. Ασκούνται πιέσεις. Όχι. Όταν είδε ότι ο εκλεκτός του, ο φίλος του,
ο συναγωνιστής του, ο κύριος Κυριακίδης, αντί για χρήματα, έβαλε βοσκοτόπια. Καλογρίτσα, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη στον κύριο Κυριακίδη, δεν το κατάλαβα. Ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Καλογρίτσας έβαλε βοσκοτόπια για ενέχειρο. Και όχι μόνο αυτό, χρησιμοποίησε πληρεξούσιο από μια κυρία η οποία έχει πεθάνει. Και όλοι γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που πεθαίνει κάποιος, πάβουν να ισχύουν τα οποιαδήποτε πληρεξούσια και να υπήρχαν. Οπότε είναι πολύ καθαρό το θέμα. Είναι σε μένα και εσείς ότι. Με τις τηλεοπτικές άδειες, κύριε Καράμπελα. Γιατί είναι και το θέμα των περιφερειακών. Να δούμε ένα βίντεο. Ένα λεπτό. Ναι. Να δούμε το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη, τι είπε για τις περιφερειακές άδειες, συνολικά για όλα τα ζητήματα και να απαντήσετε. Πιστεύω στα περιφερειακά μέσα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, διότι και εσείς επιχείρηση είστε και το ένα κριτήριο της επιβίωσης είναι η δυνατότητα δημιουργίας επιχειρηματικού κέρδους. Τα περιφερειακά μέσα έχουν την ιδιαιτερότητα και πιστεύω και το συγκριτικό πλεονέκτημα να είναι κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καλύψουν ένα κενό που τα μέσα εθνικής εμβέλειας δεν μπορούν να καλύψουν. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αναφέρατε είναι επί της αρχής σωστά. Ό,τι σας είπα και ισχύει ως θέση μας για τα εθνικά κανάλια, ισχύει και για τα περιφερειακά κανάλια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πτυχές που αφορούν ιδιαίτερα στα περιφερειακά μέσα και στον περιφερειακό τύπο, που θα πρέπει να εξειδικευθούν περαιτέρω. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω επ' αυτού, αλλά ένα είναι επίσης βέβαιο, ότι η λογική πάντα πρέπει να είναι μια λογική οικονομικής βιωσιμότητος. Και θα επιμείνω σε αυτό. Και μπορεί να είμαι και λίγο αυστηρός στην κρίση μου και σε αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά όπως υπήρχε και ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγάλη διαπλοκή στα μέσα εθνικής εμβέλειας, αντιστοίχως μπορεί να υπάρχει μικρή διαπλοκή στα περιφερειακά μέσα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Κύριε Καραμπέλα. Ξεκάθαρη η άποψη, ιδιαίτερα για τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πανελλήνιας εμβέλειας, ότι δεν θα υπάρξουν 4 άδειες, θα καταργηθεί ο σημερινός νόμος και όσοι έχουν τα κριτήρια θα μπορούν να έχουν μία άδεια πανελλήνιας εμβέλειας. Το ίδιο και αναλόγως θα γίνει και για τα περιφερειακά, τα οποία πραγματικά τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι αυτό που μιλάω εκ πείρας, ότι τα περιφερειακά μέσα μπαίνουν στην ουσία των προβλημάτων και έχουν με περισσότερο χρόνο να αναλύουμε θέματα και να ξεδιπλώνουμε τις απόψεις μας. Εγώ όμως θα ήθελα να είχα την άποψή σας γι' αυτό, το ότι μεγάλα κανάλια μεγάλη διαπλοκή, μικρά κανάλια μικρή διαπλοκή. Αυτό ίσως εγώ δεν θα το χρησιμοποιούσα, διότι αν ξέρουμε ποια είναι η διαπλοκή, το κράτος έχει και άλλες. Και άλλους φορείς, θα μπορούσε η δικαιοσύνη να λειτουργεί διαφορετικά, θα μπορούσαν οι έλεγχοι να ήταν διαφορετικοί. Δεν έχουμε νόμους αυτή τη χώρα να εφαρμοστούν. Φυσικά, δηλαδή το να λέμε ότι πίσω από τα μεγάλα κανάλια είναι μεγάλη διαπλοκή, νομίζω ότι είναι η απόλυτη παραδοχή ότι εμείς οι πολιτικοί είμαστε μικροί. Πολύ σωστό και αυτό. Πολύ σωστό και αυτό. Πάμε τώρα σε ό,τι έχει σχέση με την ανάπτυξη σε τούτη τη χώρα. Και όσα ακούσαμε και από τους δύο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη κουβέντα, κύριε Καράμπελα, πιστεύετε ότι. Όταν λέμε δύο, εννοούμε τις δύο συνεντεύξεις του. Του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη. Έστω και από αυτή την οπτική. Γιατί εάν είναι να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, το οποίο εφαρμόζεται απαρέκκλητα και βλέπουμε τη διαφορά στην καθημερινά στη ζωή μας. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν πρέπει να συζητάμε καν. Και οι Έλληνες δεν άκουσαν καθόλου τι είπε ο κύριος Τσίπρας όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και τότε κοστολογημένο έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι είναι το πρόγραμμα. Ναι, αλλά το τότε, ίδιο είπε και ο κύριος λίγο. Κοστολογημένο ήταν ότι θα τα παίρναν τα χρήματα από αυτούς που δεν έχουν πληρώσει εφορία ή από τα μεγάλα κεφάλαια ή από τον παράνομο πλουτισμό. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει. Έχουμε δει σήμερα ότι αυτός που πληρώνει την εφορία του πληρώνει περισσότερη εφορία. Έχουμε δει αυτός που είχε σύνταξη να έχει μειωμένη σύνταξη. Έχουμε δει αυτός που κατέβαλε το ΦΠΑ να πληρώνει πάλι το ΦΠΑ, ενώ αυτός που έκλεβε το ΦΠΑ δεν κλέβει το ΦΠΑ. 5 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται το χάσιμο του ΦΠΑ από τα ταμεία του κράτους. 10 δισεκατομμύρια ευρώ είναι από την φοροκλοπή. Και 40 δισεκατομμύρια ευρώ είναι από την παράνομη μαύρη, μάλλον από την παραοικονομία. Λοιπόν, εάν δεν βάλουμε σωστές βάσεις
ώστε να πατάξουμε αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να δούμε. Οποιοδήποτε σχέδιο και να έχουμε, δεν πρόκειται να δούμε φως. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, υπάρχουν γύρω μας. Δυστυχώς όμως, οι πολύ ταπεινοί άνθρωποι, οι πολύ ταπεινοί Έλληνες, πόσο είναι αυτοί που συμβάλλουν, στον κρατικό κουμβαρνά. Πόσο εύκολο είναι να κλείσεις τον μηχανισμό ώστε να είναι αποτελεσματικός σε αυτό που μόλις περιγράψατε, κύριε Καραμπέλα? Διότι δημοσιογραφικά μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου να το ρωτάω σε όλους τα τελευταία 20 Έχετε χρόνια. Και έχω υπερασπιστεί και εγώ πολλές φορές την επανίδρυση του κράτους από το 2004. Ακριβώς. Λοιπόν, και όλοι, όλοι έχουν δικαιολογίες ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός, αυτός που πρόκειται να μαζέψει αυτά τα λεφτά, τα οποία, να το σημειώσουμε εδώ, το λέω για πολλωστή φορά, δεν χρειάζονται ισοδύναμα. Και από εκεί και πέρα είναι από, τις ενέργειες του κράτους που δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχουμε ισοδύναμα. Ακούστε όμως τι πρόβλημα υπάρχει. Και αυτό το πρόβλημα νομίζω ότι δεν το έχουμε εντοπίσει ή μάλλον δεν πολεμάμε τουλάχιστον με τους δανειστές μας να το λύσουμε. Εάν οποιοδήποτε πρόγραμμα αν έχουμε, εάν δεν είναι μηχανογραφημένο, δηλαδή αν εμείς όλοι δεν περνάμε πάρα πολλές συναλλαγές που έχουμε μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών, δεν πρόκειται ποτέ να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή ή τη φοροκλοπή. Υπάρχει όμως και άλλος ένας τρόπος. Οι άλλοι πώς το κάνουν έξω? Θα σας πω τι γίνεται. Έχουν οργανωμένο κράτος και έχουν ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Εμάς εδώ οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι τραυματισμένοι. Ξέρουμε από πριν. Ακούστε, αυτό ήταν από... αυτό που σας λέω. Εννοείται, δεν διαφωνούμε. Πώς θα στηθεί ένας σωστός μηχανισμός? Αυτό που έπρεπε να κάνει το ελληνικό κράτος από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια ήταν εκεί που παγώσαν οι προσλήψεις για πολλές. Σας διακόπτω, κύριε Καράμπελα, αλλά εξοργίζομαι μερικές φορές. Γιατί να πληρώνει συνέχεια ο πολίτης την αδυναμία ή την ανικανότητα οποιοδήποτε πολιτικού συστήματος να στήσει έναν αξιόπιστο μηχανισμό? Τώρα τι θέλετε να σας πω τώρα? Τι να πούμε, δηλαδή στον πολίτη αναφερόμαστε. Εγώ θέλω να απαντήσω πώς θα μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα γίνεται μόνο με προσλήψεις στον ηλεκτρικό μηχανισμό. Αυστηρούς ελέγχους. Ξέρετε, αυτοί που πληρώναν 13% το ΦΠΑ τους, που το κατέβαλαν. Αναλογικά ως χώρα έχουμε περισσότερους ήδη από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό λέμε, ότι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε, ήταν πολύ λάθος το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο πολλές φορές. Έχει πολλά σημεία που ήταν πολύ λάθος. Η μετατόπιση δημοσίων υπαλλήλων από τη μία υπηρεσία στην άλλη χρεωνόταν ως πρόσληψη. Οπότε δεν είχαμε και αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε μετατάξεις υπαλλήλων. Και είναι πολύ, νομίζω ότι μπορούμε εύκολα. Αν υπάρχει βούληση, κύριε Καράμπελα, να γίνει μια κυβέρνηση, αν αύριο είναι ο κύριος Μητσοτάκης, να πει θα το κάνω και να το εφαρμόσει. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε προχθές ότι αυτά τα 1,5 δις τον πρώτο χρόνο και 2 το δεύτερο χρόνο που θα επιστρέψει πίσω στους πολίτες, είτε με τη μείωση της φορολογίας σε φυσικά πρόσωπα, είτε στις επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλο θέμα είπε, θα τα φέρει από εισοδήμα. Δηλαδή, θα μειώσει τις πατάλες, θα εξορθολογήσει το κράτος, θα αυξήσει τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Δεν είναι κοστολογημένα αυτά. Μάλιστα, αλλά δεν θέλουμε μόνο αυτά. Θέλουμε παραπάνω. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε να βάλουμε μόνο κανόνες που μας επιβάλλουν οι δανειστές. Μπορούμε να τα κάνουμε και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται. Έχουμε μεγάλη δυνατότητα, μεγάλο φάσμα δυνατότητας. Ξέρετε τι λένε οι πολίτες, και θα ήθελα την άποψή σας ειλικρινά γι' αυτό. Ότι ενώ υπάρχουν έξω, όπως σωστά το περιγράψετε, πολλά δις να εισπράξει το κράτος, δεν το κάνει διότι τα εμπλεκόμενα, θα το βάλω σε εισαγωγικά, πλούσια πρόσωπα που ανακατεύονται με αυτές τις λίστες, τις υποθέσεις, είναι άνθρωποι του συστήματος και δεν τους ακουμπάει κανείς. Σας λέω εγώ τώρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για τα 246 εκατομμύρια που θέλει να πάρει η κυβέρνηση για τα κανάλια, ή από τα 90 τόσα δις που βόσκουν εκεί έξω να μαζέψει τα 12 που είναι υπαρκτά? Και το ένα και το άλλο. Και το ένα είναι 246, αλλά το άλλο από 90, το πάω εγώ στο μίνιμουμ, στο 12. Εγώ θέλω, οι δυνατότητες της αυτής της χώρας είναι τεράστιες. Μόνο με αξιοκρατία, αξιολόγηση των πρώτα απ' όλα των πολιτικών, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά μετά και στους δημοσίους υπαλλήλους, θα δώσει μεγάλη όθηση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς αξιολόγηση, χωρίς αξιοκρατία και ανανέωση. Βασικά ήταν από τα σημεία, επειδή σήμερα θέμα της ζήτησης ήταν η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ και η συνέντευξη τύπου. Θέλουμε να περάσουμε και μηνύματα στους πολίτες ότι να ξέρουν ότι τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα ανανεωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ποτέ
δεν θα έχει, το έχει μάλλον, ξεκάθαρα, δεν θα έχει υπάρξει τέτοια ανανέωση στα ψηφοδέλτια και ηλικιακή, αλλά πολύ περισσότερο σε νέα φρέσκα πρόσωπα. Άλλο ένα μήνυμα που θα ήθελα να σημειώσω ήταν αυτό που είπε ότι δεν θα ανοιχτεί στην κυβέρνησή του. Πλέον όλοι πιστεύουν, όλοι ξέρουν, όπως είδαμε και ο κ. Γκαρνής, ότι κάποια στιγμή θα κυβερνήσει ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε δηλαδή νομοτελειακά πιστεύω έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν πρόκειται να ανοιχτεί στην κυβέρνησή του, όποια αυτή και αν είναι, φέοδα, διαξηφισμούς και πολύ περισσότερο προσωπικές στρατηγίες του καθένα από τους υπουργούς ή των βουλευτών ή οποιονδήποτε συνεργών της κυβέρνησης. Κλείνοντας, Γιάννη, μπορώ να έχω μια ερώτηση. Αυτά, ναι, όμως, ναι, αυτά όμως τα κατέθεσε πριν. Τέτοια πράγματα δεν είχαμε ξανακούσει. Κλείνοντας, επειδή μιλάμε με έναν άνθρωπο που είναι από τη Βιωτία, που δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκτός από όλα τα υπόλοιπα και για τη Βιωτία και για τον νομό του. Κύριε Καράμπελα, εσείς είστε αποφασισμένος να επανέλθετε. Είναι γνωστό πλέον ότι είστε ένας από τους έμπειρους και έμπιστους ανθρώπους του Κυριάκου του Μητσοτάκη και επανέρχεστε δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό. Την επόμενη Δευτέρα έρχεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και μιλάμε για μια κοπαϊδά, μιλάμε για τον τόπο σας, για την ιδιαίτερη πατρίδα σας, η οποία παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όχι από πλευράς της κεντρικής εξουσίας, αλλά από την περιφέρεια, έχει κενά ακόμη, σοβαρά κενά. Τι πρέπει να γίνει? Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Τι θα ζητούσατε, ένα πολύ απλό δηλαδή, ένα πολύ απλό, το πιο απλό από όλα, από τον κύριο Αποστόλου. Δεν υπάρχει απλό πλέον. Δεν τα απλά, ακούστε με, τα απλά έχουν ορισμένο χρονικό ορίζοντα πολύ σύντομο. Αυτό που πρέπει να κάνει το πολιτικό σύστημα είναι να συζητήσει και να φτιάξει ένα πρόγραμμα για την αγροτική οικονομία για την επόμενη δεκαετία, να μην πω 20 ετία. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε επιδοτούμενα προϊόντα ή επιδοτήσεις οι οποίες να καθορίζουν την παραγωγή, αλλά πραγματικά να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Με έργα υποδομής. Όπως είπε ο κ. Γκαρνής, που τον άκουσα χυμαρώδης, αλλά τον άκουσα και λίγο απογοητευμένο και αυτό με στεναχώρησε για το γενικό πολιτικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα, ότι το να φτιάχνουμε αγροτική εδοπία δεν προσφέρει τόσο πολύ στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Αυτό που ίσως θα πρόσφερε, μάλλον όχι θα πρόσφερε, θα ήταν να μπορούν να ποτίζουν οι αγρότες μας της βαρύτητας για να μην χρησιμοποιούν πετρέλαια ή ηλεκτρισμό, έτσι θα είχαν χαμηλότερο κοστολόγιο. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει. Από εκεί πέρα όμως έχουμε και ένα φαινόμενο ότι δεν υπάρχει καθοδήγηση στους αγρότες μας και καλλιεργούν προϊόντα που δεν ευδοκιμούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ένα από τα επόμενα βήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σας το λέω γιατί όχι ότι είμαι σίγουρος, γιατί το έχω συζητήσει μαζί του, θα είναι αυτό. Θα ανοίξουμε το θέμα αγροτική πολιτική. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Καράμπελα, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τον κόπο που κάνατε να έρθετε στα κεντρικά μας στούντιο. Καλό βράδυ.